γενικότερα της κυβέρνησης, υπακούει πρώτον στις διεθνείς υποχρεώσεις χώρας να προσφέρει περίθαλψη και να ανταποκρίνεται στα δικαιώματα για μόρφωση στα παιδιά πρόσφυγες. Ανταποκρίνεται επίσης στην ελληνική νομοθεσία που θέλει τα παιδιά να μην γετοποιούνται στη χώρα μας αλλά να δημορφθούν οι προϋποθέσεις ούτως ώστε να μπορούν από κοινού με τα Ελληνάκια να παίζουν, να μεγαλώνουν όσο καθίσουν στην Ελλάδα και να μορφώνονται. Και τέλος υπακούει αυτή η δράση του Υπουργείου Παιδείας και γενικότερα της κυβέρνησης στο αίσθημα του ελληνικού λαού φιλοξενίας, αλληλεγγύης, αγάπης απέναντι στους πρόσφυγες και τα παιδιά τους. Το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Υπουργεία και εδώ σήμερα είναι μαζί μας ο κύριος Ξανθός Υπουργός Υγείας, ο κύριος Χαΐτσης υπεύθυνος για τα ΕΣΠΑ από πλευράς του Υπουργείου Ανάπτυξης, ο κύριος Παπαδόπουλος Γενικός Γραμματέας της Μεταναστευτικής Πολιτικής, γιατί ο κύριος Μουζάλας εκτάκτος λείπει σήμερα από την Ελλάδα, καθώς επίσης ο κύριος Μπασκόζος που είναι Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, και από το Υπουργείο Παιδείας είναι εδώ μαζί μας ο κύριος Παντής που έχει τη γενική ευθύνη των προγραμμάτων εκπαίδευση των προσφύγων, καθηγητής Πανεπιστημίου και Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, καθώς επίσης και ο κύριος Κουζέλης, πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, που έχει και αυτό στην ευθύνη, όπως επίσης και μια σειρά από επιστήμονες, επιστημονικοί σύμβουλοι του Υπουργείου που συγκροτούν την Επιστημονική Επιτροπή, η κυρία Βεντούρα, δεν βλέπω είναι καθόν. Και εκεί, είναι εκεί, εντάξει. Σαν μιλήσω, η κυρία Ανδρούσου, τη βλέπω για αυτή όρθια. Αν παραλείπω κάποιον, ζητώ συγγνώμη γιατί δεν βλέπω από εδώ, θα τους γνωρίζετε στη συνέχεια της συζήτησης. Έλεγα λοιπόν ότι ανταποκρινόμαστε σήμερα στα αισθήματα του ελληνικού λαού και στις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας για την περίθαλψη των παιδιών προσφύγων για το δικαίωμά τους στην εκπαίδευση. Και πρέπει να σας πω ότι ακολουθούμε ένα σύστημα πρόσβασης των παιδιών προσφύγων στην εκπαίδευση, το οποίο είναι πρακτικό. Με την έννοια ότι τα παιδιά δεν γνωρίζουν ελληνικά, πρέπει να μάθουν κάποιες στοιχειώδεις λέξεις ελληνικών, πρέπει να μάθουν και άλλα πράγματα και τη γλώσσα να συνεχίσουν αν μπορούμε και μια ξένη γλώσσα επίσης να μάθουν και άλλα στοιχεία μιας δημιουργικής απασχόλησης για τις μικρότερες ηλικίες και να τα μάθουν σε ένα σχολικό περιβάλλον. Γι' αυτό από το μεσημέρι, 2 η ώρα και μετά μέχρι τις 6 το απόγευμα, σε σχολιά τα οποία είναι κοντά σε κέντρα φιλοξενίας θα πηγαίνουν τα παιδιά σε ειδικές τάξεις υποδοχής που θα διαμορφωθούν προκειμένου να μαθαίνουν τα ελληνικά και την υπόλοιπη ύλη στην οποία αναφέρθηκα. Στόχος μας είναι μετά από μήνες, όταν θα μπορούν τα παιδιά να ενταχθούν με τρόπο λειτουργικό στο πλαίσιο της σχολικής τάξης, να πάνε εκεί μαζί με τα ελληνάκια. Έχουμε ακούσει μερικές αντιδράσεις, είναι εντελώς περιθωριακές και μειοψηφικές, είναι έξω από το κλίμα της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού που είναι κλίμα φιλοξενίας, είναι οι αντιδράσεις που δεν θέλουν να πάνε τα παιδιά στα σχολεία, τα παιδιά πρόσφυγες στα σχολεία. Θέλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι με βάση το Σύνταγμα, την ελληνική νομοθεσία, στη χώρα μας δεν υπάρχουν εσωτερικά σύνορα. Δεν λειτουργούν διαβατήρια από τη μια πόλη στην άλλη. Επίσης, την ευθύνη για την εγκατάσταση, την περίθαλψη και την συγκρότηση, την οργάνωση των διαφόρων δραστηριοτήτων που υλοποιούν τα δικαιώματα των προσφύγων, την έχει η ελληνική πολιτεία, κανείς άλλος. Η ελληνική πολιτεία. Συνεπώς, έχουμε τη δημοκρατική νομοποίηση αλλά και το ηθικό καθήκον και τη λαϊκή στήριξη να προχωρήσουμε στο πρόγραμμα που επαναλαμβάνω
έχει ως στόχο του κάθε παιδί να έχει στην πράξη δικαίωμα στην εκπαίδευση. Βεβαίως υπάρχουν κάποιοι γονείς που δεν είναι καλά πληροφορημένοι. Θα τους πληροφορήσουμε. Υπάρχει μια κινδυνολογία που αναπτύσσεται από ορισμένες ξενοφοβικές κυρίως τάσεις. Και σε αυτά τα ζητήματα το Υπουργείο Υγείας διαβεβαιώνει για το πρόγραμμα εμβολιασμών ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα που να αφορά τη δημόσια υγεία. Τέλος, θέλουμε να ευχαριστήσουμε την ΥΠΑΤΗ αρμοστία του ΟΗΕ, το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τη UNICEF και άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις για την πολύ ουσιαστική συμβολή τους στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των προσφύγων στη χώρα μας. Δεν είναι μόνο θέμα τεχνογνωσίας, είναι θέμα καθημερινό μας και ενίσχυσης των ιδανικών για έναν κόσμο που να χωράει όλους τους κόσμους. Και τους ευχαριστούμε για αυτή τη βοήθειά τους. Δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω. Ο κύριος Παντής μπορεί να μας πει τα βασικά στοιχεία του νέου προγράμματος. Εγώ θα ήθελα τέλος να ευχαριστήσω άλλους φορείς, όπως είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, όπως είναι η Εκκλησία της Ελλάδος, όπως είναι επιστημονικοί φορείς, οι οποίοι με τρόπο πολύ ουσιαστικό και εθελοντικό συχνά βοηθούν στο να ανακουφίζονται οι εμπερίστατοι πρόσφυγες και τους εντάσσουν με ένα πνεύμα αλληλεγγύης και αγάπης στο πλαίσιο της ελληνικής κοινωνίας. Η ελληνική κοινωνία περνάει δύσκολα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, αλλά όμως αυτό δεν το υπολογίζει, γιατί γνωρίζει από προσφυγιά, δυστυχώς γνωρίζει πολλές φορές στην ιστορία της, έχει νιώσει την προσφυγιά, αλλά και διότι ξέρει ότι ο σημερινός κόσμος με τους πολέμους, με τις θρησκευτικές αντιδικίες, με όλα αυτά τα οποία ζούμε, ένας κόσμος αδικίας, δεν είναι δυνατόν να συνεχίζει να υπάρχει και κυρίως δεν είναι δυνατόν να μην επιλαμβανόμαστε εμείς των θυμάτων αυτών των σειράξεων αυτής της κατάστασης που ζούμε σήμερα στην περιοχή μας και στον πλανήτη μας. Σας ευχαριστώ και πάλι. Παρακαλώ τον κύριο Παντή. Πού είναι τα άλλα υπουργεία και μετά εγώ. Πες τις δύο κουβέντες και μετά μιλάμε. Ευχαριστώ. Όχι, δεν πειράζει. Θα μιλήσω έτσι όπως θέλω. Δεν θα αλλάξουμε θέση. Δεν είναι σωστό. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι το Υπουργείο Παιδείας θέλει να ευχαριστήσει και την πανεπιστημιακή κοινότητα της Ελλάδας, η οποία χωρίς να έχουμε προσφέρει τίποτα σε αυτούς και σε αυτές, έχουν εκπονήσει αυτό το σχέδιο, το οποίο είναι ένα σχέδιο που βασίζεται σε όλους τους, τεκμηριωμένο επιστημονικά, παιδαγωγικά, ακαδημαϊκά, τεκμηριωμένο παιδαγωγικά. Με βάση αυτό το σχέδιο ουσιαστικά έχουμε αποφασίσει να προχωρήσουμε για παιδιά που θα πάνε στα νηπιαγωγεία, σε νηπιαγωγεία εντός των δομών, άρα θα γίνουν στις δομές οι οποίες θα μείνουν μόνιμες, θα έχουμε τα νηπιαγωγεία εντός και να έχουμε μεταφορά των παιδιών σε απογευματινές κυρίως τάξεις από 2 έως 6 σε τετράωρο μάθημα σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στις 4 αυτές ώρες τα μαθήματα θα περιλαμβάνουν την ελληνική γλώσσα, την αγγλική ή μια άλλη όποια γλώσσα επιλογής τους, ανάλογα με το που θα ήθελαν οι γονείς να πάνε αργότερα, μαθηματικά, υπολογιστές, καλλιτεχνική εκπαίδευση για διάφορα καλλιτεχνικά θέματα, καθώς και θέματα που αφορούν εισαγωγή, αθλητισμό και σε τέτοια θέματα, σπορτ κτλ. Άρα λοιπόν θα έχουμε ένα οργανωμένο κουρίκουλου,
το οποίο έχει εγκριθεί από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, έχει οργανωθεί από την επιστημονική ομάδα. Επίσης τα βιβλία, και θα σας δείξουμε, που έχουν ήδη αρχίσει να τυπώνονται για να είναι έτοιμα τη Δευτέρα. Τα βιβλία αυτά έχουν εγκριθεί από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και επομένως είναι απόλυτα τεκμηριωμένα επιστημονικά, η τεκμηριωμένη χρήση τους. Και κάποια άλλα που δεν προλάβαν ακόμα να βγουν, βρισκόμαστε σε ένα οργασμό κινητοποιήσεων και δραστηριοτήτων για να προλάβουμε να τα έχουμε όλα έτοιμα. Η μετακίνηση θα γίνει, και θα μας το πούν, από το ΔΟΜ, η οποία σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε βρει τα χρήματα και θα γίνει μετακίνηση από εκεί. Θα προβλέπουμε ότι οι μετακινήσεις αυτές, στις μετακινήσεις αυτές θα καλύψουμε και το ζήτημα των εμβολιασμών, όπως θα μας πει και το Υπουργείο Υγείας, και καθώς θα προχωρούν οι εμβολιασμοί θα έχουμε και τις μετακινήσεις των παιδιών σε σχολεία. Όπως επίσης και θέματα καθαριότητας και θέματα φύλαξης των σχολείων, ώστε να υπάρχει ένα επιπλέον κονδύλι, ένα επιπλέον ποσόν που θα κοστολογηθεί σε κάθε σχολείο να δοθεί στις σχολικές επιτροπές, για να μην υπάρχει καμία επιβάρηση του ήδη μειωμένου οικονομικού, του budget που έχουν τα σχολεία, που είναι μειωμένο έτσι κι αλλιώς. Άρα λοιπόν και από εκεί έχουμε καλυφθεί. Έχουμε προχωρήσει και προχωράμε σε προσλήψεις καθηγητών, εκπαιδευτικών γενικώς που χρειαζόμαστε, ειδικά από τους καταλόγους που ήδη υπάρχουν. Οι προσλήψεις αυτές θα αφορούν μη άκρως εξειδικευμένο προσωπικό. Θα κάνουμε όμως επιπρόσθετη προκήρυξη για εκπαιδευτικούς φιλολόγους ή δασκάλους οι οποίοι διδάσκουν την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη γλώσσα, γιατί θέλουμε αυτή την εμπειρία και αυτή τη γνώση να έχουν οι άνθρωποι που διδάσκουν, θα διδάξουν τα παιδιά. Και επίσης θα υπάρξει και εξειδικευμένη προκήρυξη για τους νηπιαγωγούς, για να καλύψουμε όλες τις ειδικότητες που χρειαζόμαστε. Υπολογίζουμε ότι θα είναι γύρω στα 800 άτομα οι συνολικές προσλήψεις που θα χρειαστούμε σε όλη τη χώρα για να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες. Νομίζω ότι το βασικό πυρήνα του προγράμματος τον έχετε ήδη, μπορείτε να τον δείτε από τις διάφορες ανακοινώσεις. Θα ήθελα να σας πω επίσης ότι έγιναν δύο μεγάλες συναντήσεις στην προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας, αλλά συνολικά της κυβέρνησης, να το πούμε, γιατί σε κάποιες από αυτές συμμετείχε και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Έγιναν δύο μεγάλες συναντήσεις, μία στο Δήμο Θεσσαλονίκης, στο Δημαρχείο του κυρίου Μπουτάρη στη Θεσσαλονίκη, με 25 περίπου δημάρχους Βορείου Ελλάδος, και μία έγινε σήμερα με το Δήμο Αθηναίων στην Αθήνα, στο γραφείο του κυρίου Καμίνη, με περίπου 10, αν δεν κάνω λάθος, δημάρχους που είχαν έρθει ή εκπροσώπους των δημάρχων της ευρύτερης περιοχής, όπου υπάρχει μία σχέση, και τους είπαμε τι κάνουμε. Κλείνω με το να πούμε ότι αυτή τη στιγμή και η κατανομή και η επιλογή των σχολείων που θα γίνουν, και γίνεται η επιλογή με βάση εκπαιδευτικούς όρους, με βάση το αν μπορούν τα σχολεία αυτά να καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εξειδικευμένων αυτών ατόμων που θα εκπαιδεύσουμε. Επίσης υπάρχει και η λογική της ισοκατανομής, της καλής κατανομής, το ζήτησαν οι δήμαρχοι και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, και εμείς θα το πλάβουμε σοβαρά υπόψη, ώστε να υπάρχει μια καλή κατανομή στα σχολεία και άλλων δήμων, και όχι μόνο του δήμου που ισχύει, στο οποίο βρίσκονται τα κέντρα φιλοξενία. Επίσης να πούμε ότι χωρίς την οικονομική ενίσχυση, είτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είτε από τον κύριο Χαρίτση που είναι εδώ, δηλαδή εννοώ από τα ΕΣΠΑ και από εδώ, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα από όλα αυτά. Και θέλω να τους ευχαριστήσω. Ευχαριστούμε τον κύριο Παντή. Θέλετε να πείτε κάτι, κύριε Παπαδόπουλο? Είναι Γενικός Γραμματέας της Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο κύριος Βασίλης Παπαδόπουλος.
δύο λόγια μόνο. Από το Υπουργείο Εσωτερικών Μεταναστευτικής Πολιτικής έχουμε στηρίξει την προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας για την πρόσβαση στην εκπαίδευση των παιδιών των προσφύγων. Αποδεχτήκαμε τα αποτελέσματα της Επιστημονικής Επιτροπής, η οποία πρότεινε αυτό το πρόγραμμα εκπαίδευση, το οποίο θα ξεκινήσει να υλοποιείται. Η εκπαίδευση είναι μια σημαντική κρατική λειτουργία και από μεριάς του Υπουργείου δόθηκε βαρύτητα στο να παραμείνει ως κρατική λειτουργία, έτσι ώστε να, τα παιδιά να έχουν πρόσβαση στο κανονικό σχολείο, λαμβάνοντας όμως υπόψη τις ιδιαιτερότητες των δομών φιλοξενίας και τη συγκέντρωση μεγάλου αριθμού παιδιών σε συγκεκριμένες περιοχές, επιλέχθηκε αυτό το πρόγραμμα των απογευματινών σχολείων στην υποχρεωτική εκπαίδευση, έτσι ώστε να προωθήσει την ένταξη των παιδιών στο κανονικό εκπαιδευτικό σύστημα, και λαμβάνοντας υπόψη επίσης και το γεγονός ότι πιθανότατα κάποια εκ σε αυτών των παιδιών θα βρεθούν και σε μια άλλη χώρα μέσω του συστήματος μετεγκατάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για μας είναι πολύ σημαντικό και θα παρασκηθεί κάθε στήριξη στην λειτουργία των σχολείων σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, τους συναρμόδιους φορείς και βεβαίως το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστες που συνδράμει ειδικά σε αυτό, και βεβαίως την ΥΠΑ Τερμοστία του ΟΗΕ που συνδράμει ιδιαίτερες δομές φιλοξενίας. Η εκπαίδευση είναι επίσης από τη μεριά του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής ένα ισχυρό μέσο και παράγον ένταξης τυχόν των ανθρώπων που θα μείνουν στην ελληνική επικράτεια. Ευχαριστώ κύριε Παδόπουλε. Ο κύριος Ανδρέας Ξανθός, Υπουργός Υγείας. Εδώ. Και εκεί. Εδώ να μιλήσει εδώ. Κάτσε. Ελάτε εκεί. Ελάτε να αλλάξουμε. Ελάτε πιο δεξιά λίγο. Ελάτε. Τι δεν το βγαίνει. Αυτό που θα ήθελα να πω από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας με απόλυτη κατηγορηματικότητα είναι ότι δεν υπάρχει κανένας υγειονομικός λόγος, κανένας λόγος δημόσιας υγείας, ο οποίος να εμποδίζει αυτή την παρέμβαση την οποία προωθεί το Υπουργείο Παιδείας. Τα κριτήρια και οι λόγοι αναλύθηκαν. Από την πλευρά μας αυτό που πάντα λέγαμε ήταν ότι αυτό το μεγάλο πρόβλημα, το κοινωνικό πρόβλημα που είναι η διαχείριση της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης, η υγειονομική του διάσταση ήταν η λιγότερο σημαντική. Το κρίσιμο θέμα ήταν οι άνθρωποι αυτοί να έχουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, διατροφής, στέγης, θέρμανσης και φυσικά ατομικής υγιεινής. Αυτή η παρέμβαση που πρέπει να βελτιώνεται και βελτιώνεται συνεχώς είναι και ο καλύτερος μηχανισμός προστασίας και της ατομικής υγείας αυτών των ανθρώπων αλλά και της δημόσιας υγείας. Είχαμε πει ότι δεν θα επιτρέψουμε αυτό το σοβαρό πρόβλημα το οποίο κλήθηκε να διαχειριστεί η χώρα μας και νομίζω το έχει κάνει σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό και με ένα περίσσευμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης, δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί σε πρόβλημα δημόσιας υγείας. Και αυτό όντως έτσι έγινε. Παρότι υπήρχαν διάφορες κραυγές εδώ και 2 χρόνια, 1,5 χρόνο περί υγειονομικής βόμβας η οποία θα εκραγεί, δεν υπήρξε καμία υγειονομική βόμβα, υπήρξαν μεμονωμένα κρούσματα λοιμωδών νοσημάτων, τα οποία επειδή ακριβώς υπήρχε ένα σύστημα, επαρκές σύστημα έγκαιρης διάγνωσης, επιδημιολογικής επιτήρησης και γρήγορων αντανακλαστικών από τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας, αυτά τα κρούσματα περιορίστηκαν και δεν επιτράπηκε η επέκτασή τους. Έγιναν όλες οι ενδεδειγμένες ενέργειες. Οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας της χώρας μας και το επιστημονικό δυναμικό
έχουν δείξει μια πολύ μεγάλη επάρκεια στο να διαχειριστούν τα όποια προβλήματα εμφανίστηκαν ή θα εμφανιστούν στο μέλλον. Είμαστε σε συνεννόηση με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Λοιμόξεων. Έχουμε την απόλυτη στήριξή τους και την έγκυρη πιστοποίηση ότι οι διαδικασίες οι οποίες τηρούνται είναι οι ενδεδειγμένες. Ότι τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται είναι τα οφειλόμενα. Ότι οι κατευθύνσεις οι επιστημονικές που δίνει και το Υπουργείο και η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και το ΚΕΛΠΝΟ και η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου είναι αυτές ακριβώς που πρέπει και δεν δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα. Έχουμε την εξαιρετική συνεισφορά, την εμπειρία και την τεχνογνωσία αρκετών μη κυβερνητικών οργανώσεων, οι οποίες συνδράμουν στο πεδίο με την εμπειρία τους, τη μακροχρόνια, στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, γιατί πραγματικά είναι μια νέα πρόκληση αυτή για τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας. Γι' αυτό ακριβώς και στην πρώτη φάση του γενικευμένου καθολικού εμβολιασμού του προσφυγικού παιδικού πληθυσμού, που είναι περίπου το 37% του συνόλου και αφορά γύρω στα 22.000 παιδιά, έχουμε προχωρήσει λοιπόν στα εμβόλια πρώτης προτεραιότητας με βάση τις επιστημονικές κατευθύνσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών. Είναι απόλυτα ενήμεροι και το υγειονομικό προσωπικό το οποίο εργάζεται στα κέντρα φιλοξενίας και οι γιατροί των δημόσιων δομών, των όμορων δημόσιων δομών, των κέντρων υγείας των νοσοκομείων. Υπάρχει λοιπόν μια συνέργεια και μαζί με τους εθελοντές και το προσωπικό των μη κυβερνητικών οργανώσεων, νομίζω ότι έχει οργανωθεί ένα επαρκέστατο σύστημα, το οποίο μπορεί να ενισχύσει το αίσθημα υγειονομικής ασφάλειας των πολιτών της χώρας μας και να μην επιτρέψει να βρουν ευνοϊκό έδαφος διάφορες ξενοφοβικές και μυσαλόδοξες, αν θέλετε, κραυγές. Θεωρώ λοιπόν ότι χρειάζεται φυσικά να υπάρχει εγρήγορση. Όσο οι συνθήκες διαβίωσης αυτών των ανθρώπων δεν είναι οι ιδανικές, θα πρέπει να υπάρχει μια εγρήγορση όλου του υγειονομικού συστήματος, να υπάρχει έγκαιρη παρέμβαση. Εμείς τώρα ενισχύουμε αυτή τη φροντίδα η οποία παρέχεται μέσα από ένα πολύ αναλυτικό πρόγραμμα, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση από ένα ειδικό ταμείο, το οποίο νομίζω ότι θα μας δώσει ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια στην υγειονομική διαχείριση αυτού του προβλήματος. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ Υγείας. Το λέει ο κύριος Καρίτσης, Υπουργός Ανάπτυξης. Θέλετε να κάτσετε εδώ δίπλα, ελάτε καλύτερα, αλλάξετε θέση. Καλησπέρα σε όλες και όλους και από εμένα. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω λίγο πιο συνολικά. Όπως γνωρίζετε, στον σχεδιασμό που έχει κάνει συνολικά η κυβέρνησή μας για το ΕΣΠΑ 2014-2020, πέρα από τις δράσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα, ένας πολύ βασικός πυλώνας είναι ο κοινωνικός. Σε στενή συνεργασία του Υπουργείου μας με τα Υπουργεία Παιδείας και Υγείας προωθούμε μια σειρά από ενέργειες για τη στήριξη της δημόσιας παιδείας και της δημόσιας υγείας και βεβαίως η συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Υπουργείο Στηρικών την στήριξη σημαντικών κοινωνικών πολιτικών. Θα αναφερθώ πολύ ενδεικτικά σε τίτλους τις πιο σημαντικές από αυτές. Πρώτη βεβαίως η πρόσληψη των αναπληρωτών καθηγητών. Έγινε μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά από το Υπουργείο Παιδείας με έγκαιρο και ολοκληρωμένο σχεδιασμό το προηγούμενο διάστημα και εξασφάλιση από τη μεριά του Υπουργείου Οικονομίας της αναγκαίας χρηματοδότησης που υπερεύαινε 450 εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους και φτάσαμε στο αποτέλεσμα που όλοι γνωρίζετε,
την πλήρη κάλυψη των αναγκών σε αναπληρωτές καθηγητές με την έγκαιρη πρόσληψη για την ομαλή έναρξη της σχολικής χρονιάς. Πολύ σημαντική επίσης δουλειά έγινε σχέση με τους παιδικούς σταθμούς. Σε επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί από την ΕΤΑ η δεύτερη κατανομή, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η κάλυψη για πρώτη φορά μετά την αξιοποίηση τόσο σημαντικών πόρων που ξεπερνούν τα 190 εκατομμύρια ευρώ, περισσότερων από 90.000 θέσεις, 90.000 vouchers θα δοθούν μέσω της πρώτης και της δεύτερης κατανομής για τους παιδικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς. Πολύ σημαντική βεβαίως είναι η πρωτοβουλία η οποία έχει αναλυφθεί το τελευταίο διάστημα από το Υπουργείο Υγείας, το οποίο εμείς υποστηρίζουμε χρηματοδοτικά σε σχέση με μια από τις πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις που προωθεί η κυβέρνηση, θα έλεγα σε βάθος τετραετίας, για τη μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας υγείας, για την οποία έχουν δεσμευτεί περισσότερο από 200 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ βεβαίως και με το Υπουργείο Εργασίας η συνεργασία που υπήρξε όλο το προηγούμενο διάστημα για τη δημιουργία των κέντρων κοινότητας που συνενώνουν τις προνοιακές δομές σε όλη τη χώρα. Περισσότερα από 250 κέντρα κοινότητας δημιουργούνται σε όλη τη χώρα αυτό το διάστημα. Μέσα λοιπόν σε αυτόν τον συνολικό σχεδιασμό των παρεμβάσεων χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ του κοινωνικού πυλώνα εντάσσονται βεβαίως και οι πρωτοβουλίες που σχετίζονται με το προσφυγικό και ειδικά με την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων. Εκεί αξιοποιούμε τόσο τα κονδύλια του ΕΣΠΑ όσο βεβαίως και εθνικούς πόρους από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, αλλά βεβαίως και τις ειδικές ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, τις οποίες καλείται πλέον το τελευταίο διάστημα μετά τη σύσταση της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης των προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας στο Υπουργείο μας, στο Υπουργείο Οικονομίας. Προχωρούμε λοιπόν σε μια σειρά από παρεμβάσεις, καταρχάς μέσω του ΕΣΠΑ, για την υποστήριξη της εκπαίδευσης παιδιών προσφύγων μέσω της επιμόρφωσης στελεχών της εκπαίδευσης και την υποστήριξη των συντονιστών εκπαίδευσης προσφύγων. Μέσα από τη διαδικασία πρόσληψης των αναπληρωτών καθηγητών, στην οποία ήδη αναφερθήκαμε, υπάρχει πρόβλεψη για ένα αριθμό καθηγητών που θα κατευθυνθεί ακριβώς στην εκπαίδευση των προσφύγων. Αναφέρθηκαν προηγουμένως και ο Υπουργός και ο Γενικός Γραμματέας αναλυτικά. Ενώ πέρα από τις δράσεις για το εκπαιδευτικό σε σχέση με το προσφυγικό, βεβαίως και μέσα από το πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας έως τα τέλη του 2016, με 8 μήνες συμβάσεις και 5.000 θέσεις απασχόλησης, καλύπτουμε σημαντικές ανάγκες σε σχέση με το προσφυγικό. Η ειδική υπηρεσία, η οποία όπως είπα έχει συσταθεί από το Υπουργείο μας το τελευταίο διάστημα, πέραν αυτών των πόρων του ΕΣΠΑ, καλείται να διαχειριστεί τους πόρους των δύο ταμείων, ευρωπαϊκών ταμείων για το προσφυγικό, του ΆΜΕΦ και του ISF. Μέσα σε αυτό το σχεδιασμό εντάσσεται και η πρόσκληση την οποία παρουσιάζουμε σήμερα με την δουλειά η οποία έχει γίνει από το Υπουργείο Παιδείας. Είναι η πρόσκληση προϋπολογισμού 7 εκατομμυρίων ευρώ για την ένταξη προσφυγοπαίδων ηλικίας ως 15 ετών στο εκπαιδευτικό σύστημα. Υπάρχει λοιπόν μία δέσμη, αν θέλετε, παρεμβάσεων που σχετίζονται με το προσφυγικό και χρηματοδοτούνται από τα ευρωπαϊκά διαθροτικά ταμεία και από τα ευρωπαϊκά ταμεία για το προσφυγικό και τη μετανάστευση, το ΆΜΕΦ και το ISF. Η εκπαίδευση βεβαίως, όπως αναφέρθηκε και πριν, είναι αναφέρω το δικαίωμα όλων των παιδιών και άρα στο σχεδιασμό μας εντάσσεται και η ενίσχυση δράσεων που σχετίζονται με την ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα και των παιδιών των προσφύγων. Βεβαίως και θα μου επιτρέψετε εδώ να κλείσω αυτή τη σύντομη παρέμβαση όπως ξεκίνησα. Όλες αυτές οι παρεμβάσεις δεν θα ήταν δυνατές αν δεν υπήρχε ένας πολύ, αν θέλετε, καλός αποτελεσματικός συντονισμός μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων Υπουργείων. Νομίζω το βλέπετε και σήμερα εδώ. Αυτή η δουλειά θα συνεχιστεί για το επόμενο διάστημα σε δράσεις που σχετίζονται τόσο με το προσφυγικό όσο συνολικότερα και με ευρύτερα ζητήματα κοινωνικής πολιτικής. Σας ευχαριστώ. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να δώσουμε το λόγο σε εκπροσώπους διεθνών οργανισμών και οργανώσεων. Είναι εδώ η κυρία Έκστρομ από την Κομισιόν.
Θα θέλω να πείτε κάτι. Καλησπέρα σε όλους και από εμένα. Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήθελα να συγχαρώ την ελληνική κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία για την διαμόρφωση σχεδίου σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών των... Χαιρετίζομαι την κινητοποίηση και συνεργασία όλων των αρμόδιων υπουργείων για αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα. Δεν θα μπω στις λεπτομέρειες, ωστόσο θα ήθελα να επισημάνω την ενεργή και συνεχή στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την ελληνική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του προσφυγικού μεταναστευτικού ζητήματος. Σε όλη την διάρκεια της προσφυγικής κρίσης, η Ελλάδα έχει βρεθεί στην πρώτη γραμμή. Τόσο η κυβέρνηση, όσο και οι Έλληνες πολίτες έχουν δείξει υπευθυνότητα και αλληλεγγύη, κάτι που δεν έχουμε δει στον ίδιο βαθμό από όλες τις γωνιές της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει την Ελλάδα μέσω χρηματικής και τεχνικής βοήθειας. Μία από τις δράσεις αφορά, όπως αναφέρθηκε, τη μεταφορά των παιδιών, των προσφύγων στα σχολεία και τον σχολικό εξοπλισμό αξίας 2,8 εκατομμύρια ευρώ. Χρηματοδοτείται μέσω έκτακτων κονδυλίων για ανθρωπιστική βοήθεια που ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο του Επίτροπου ο Χρήστο Στυλιανίδη. Είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης που θα διαρκέσει μέχρι τον Ιανουάριο του 2017 σε μια πρώτη φάση. Και θα σας μιλήσει για αυτή τη δράση πιο αναλυτικά μετά ο κύριο Έστρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο την εκπαίδευση των παιδιών των προσφύγων, τα οποία είναι ιδιαίτερα ευάλωτα. Η εκπαίδευση αυτών των παιδιών είναι μία επένδυση για το αύριο. Είναι το κλειδί για να διασφαλίσουμε ότι όλα τα παιδιά θα έχουν ευκαιρία για ένα καλύτερο μέλλον. Η ένταξη των παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστημα είναι απαραίτητη για την προσαρμογή τους στην Ελλάδα. Επίσης, μαζί με την κυβέρνηση εστιάζουμε στην άμεση βελτίωση των συνθήκων ζωής των προσφύγων καθώς και την προστασία των ασυνόδευτων παιδιών. Ο Επίτροπος Στυλιανίδης ανακοίνωσε πρόσφατα ένα πακέτο βοήθειας των 115 εκατομμυρίων ευρώ. Ήδη έχουν δοθεί 83 εκατομμύρια ευρώ για προγράμματα που τρέχουν σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και ΜΚΟ για να αντιμετωπίσουμε τις έκτακτες ανθρωπιστικές ανάγκες των προσφύγων που βρίσκονται στην Ελλάδα. Συνολικά, η Ελλάδα έχει λάβει πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος. Οι προσπάθειες που έχουν ήδη γίνει μέχρι σήμερα σε ένα κλίμα συνεργασίας είναι πολύ σημαντικές και θα συνεχίσουμε να είμαστε στο πλευρό της Ελλάδας για να αντιμετωπίσουμε αυτό το σημαντικό ζήτημα που χρειάζεται ευρωπαϊκές λύσεις. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Έκστρομ. Ο κύριος Εσδράς από το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ και Υπουργή και Γενική Γραμματής. Είναι μεγάλη χαρά για μένα να βρίσκομαι εδώ σήμερα. Ίσως είναι από τα σπουδαιότερα πράγματα που έχουμε κάνει και σαν Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης αλλά και εγώ προσωπικά που του χρόνου πλέον για 30 χρόνια στο Διεθνή Οργανισμό και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό που έχει να κάνει με την παιδεία. Από την πρώτη στιγμή που συζητήσαμε για πρώτη φορά και με το Υπουργείο Παιδείας και με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, θεώρησα ότι είναι υποχρέωσή μας και έπρεπε αμέσως να συνδράμουμε όσο μπορούσαμε προκειμένου να υλοποιηθεί αυτό και να προλάβουμε βεβαίως και τη νέα σχολική χρονιά. Έτσι λοιπόν πραγματικά τρέξαμε, αναλάβαμε να χρηματοδοτήσουμε τις μετακινήσεις των παιδιών αυτών
από τα κέντρα φιλοξενίας στα σχολεία που θα δοθούν στις κοντινές πόλεις. Και βεβαίως θα έχουμε ήδη αγοράσει και το σχολικό εξοπλισμό, τα τετραδιά τους, τις τσάντες τους, τις καζετήρες τους κλπ. Για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό που συμφωνήσαμε ότι δεν θα πρέπει αυτά τα παιδιά να μείνουν μέσα, ώστε, γιατί πιο το πιο εύκολα απ' όλα θα ήταν να βάλουμε ένα τροχόσπιτο και να κάνουμε τα μαθήματα εκεί. Δεν θα είχαμε ούτε αντιδράσεις από διάφορους κατοίκους κλπ. Αλλά όμως θα αποτυχάναμε στο θέμα της κετοποίησης. Και για μας το πιο σημαντικό απ' όλα είναι αυτό, που είχαμε ομόφωνη συμφωνία να βγουν τα παιδιά έξω, να βγουν στα πάνε στα σχολεία, ώστε του χρόνου να είναι έτοιμα να είναι μαζί με τα Ελληνόπουλα στις ίδιες τάξεις. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Ευχαριστούμε φυσικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτή την οικονομική στήριξη και νομίζω ότι, όπως είπε η κυρία Έξτρομ, είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα και θα συνεχίσουμε, ελπίζω και του χρόνου, με μεγαλύτερο ακόμα βαθμό. Σας ευχαριστούμε, κύριε Σδρά, από το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Από την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ, ο κύριος Λέπρη. Ευχαριστώ. I'm sorry, I will be probably the only one speaking in English, but my Greek is still very limited. Ευχαριστώ και συγγνώμη που θα σας μιλήσω στα αγγλικά. Τα ελληνικά μου δεν είναι και τόσο καλά ακόμα. I would only like to add few words to a very impressive moment in which I think is an example of cooperation between the different ministries that are represented here, organizations, international organizations and the civil society in giving the right to refugee children to education. Θα ήθελα να προσθέσω μόνο λίγα πράγματα σε αυτό το εξαιρετικό πρόγραμμα που υποστηρίζεται από όλα τα υπουργεία που βρίσκονται εδώ και αφορά συγκεκριμένα την εκπαίδευση των παιδιών των προσφύγων. For the High Commissioner for Refugees, the fact that everybody started their, or most have started their intervention by saying that education is a right for refugees, it's already an incredibly important point. This is not a benefit, is not a concession, is a right. And thank you for the Greek government to recognize this in such a strong way. Και μόνο το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση αναγνωρίζει πως το δικαίωμα στην εκπαίδευση είναι ένα βασικό δικαίωμα και δεν είναι ένα προνόμιο, είναι το πρώτο βήμα και ευχαριστώ πάρα πολύ την ελληνική κυβέρνηση γι' αυτό. Let me just add one point that maybe is not so evident, but is extremely important on what is happening today. Ήθελα να πω κάτι το οποίο ίσως να μην είναι τόσο εμφανές, αλλά είναι όμως πολύ σημαντικό για αυτό που συμβαίνει σήμερα. For children, education and access to school is the basic of their integration into the society. Για τα παιδιά, η εκπαίδευση και η πρόσβασή τους στο σχολείο είναι το βασικό για την αργότερα ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία. But it's also a way for their parents to get closer to the society, to know each other, to get closer to the communities in which they are hosted. Έτσι όμως θα καταφέρουν και οι γονείς τους να έρθουν πιο κοντά με τις κοινωνίες οι οποίες τους φιλοξενούν. We are extremely pleased to see that there is a common recognition that it doesn't matter if the children will stay in Greece for 6 months waiting relocations, or they will integrate in the society, or they will only stay a few months. The time they are in Greece, they will enjoy what is their basic right, that is access to education. Χαιρόμαστε που βλέπουμε ότι δεν υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στα παιδιά τα οποία θα μείνουν στην Ελλάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα ή στα παιδιά τα οποία θα εγκατασταθούν ίσως σε κάποια άλλη χώρα. Το διάστημα λοιπόν που θα βρίσκονται στην Ελλάδα πρέπει να εκμεταλλευτούν όλα αυτά που η χώρα έχει να τους προσφέρει. It will not be easy. It will be a challenging process. I think that it is clear how the leadership and the commitment of this process is from the Greek authorities and us as international organization, being UNHCR or IOM or UNICEF or others, we can only complement and support an effort that is driven by the competent authorities. Βλέπουμε ότι η διαδικασία δεν είναι εύκολη, θα είναι σίγουρα μια μεγάλη πρόκληση. Και αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς ως διεθνής οργανισμός ή ως μη κυβερνητικές οργανώσεις είναι να δώσουμε τη στήριξή μας και τη βοήθειά μας στην ελληνική κυβέρνηση.
So let me just conclude by saying that we stand on your side. Επιτρέψτε μου να κλείσω λέγοντας ότι στεκόμαστε στο πλευρό σας. And in the respective mandate, competencies and capacities, we'll try to make this process as a full access to education to all refugees and migrant children in Greece at the moment and the one that might continue to arrive. Και με όλες μας τις δυνάμεις θα προσπαθήσουμε να στηρίξουμε αυτό το πρόγραμμα για την ένταξη όλων των παιδιών των προσφύγων στο εκπαιδευτικό σύστημα και για τώρα αλλά και στο μέλλον. And let me conclude with a word that became very close to my heart since I have been based in Greece, that is as another very sincere example of philoxenia. Και επιτρέψτε μου να κλείσω με μια λέξη η οποία έχει μπει στην καρδιά μου όλο αυτό το διάστημα στο οποίο βρίσκομαι στην Ελλάδα, είναι η λέξη φιλοξενία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Θα συνεχίσω με τον κύριο Σαπούι από την UNICEF. Καλησπέρα. Good evening everyone and thanks a lot for giving UNICEF this opportunity. Καλησπέρα και ευχαριστώ που δώσατε στη UNICEF αυτή την ευκαιρία να παρίσταται εδώ. What I've heard so far is really music to our ears, and I too, on behalf of UNICEF, would like to congratulate once again the Greek government, its different ministries, as well as the population for welcoming refugee children, and as part of that, to give them access to Greek schools. Όλα αυτά που έχω ακούσει προς στιγμή είναι εξαιρετικά. Θέλω να ευχαριστήσω και την ελληνική κυβέρνηση, αλλά και τον ελληνικό λαό που στήριξε τους πρόσφυγες και τους δίνει την ευκαιρία να γίνουν μέρος στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας και να λάβουν την εκπαίδευση που τους χρειάζεται. As you know, UNICEF's mandate is to promote the right of the child around the world, in Greece too, whether the child is a refugee or a Greek child. Ξέρετε πως η βασική αρχή της UNICEF είναι να προωθεί τα δικαιώματα των παιδιών, είτε αυτά πρόκειται για παιδιά Ελλήνων στην Ελλάδα, είτε για παιδιά προσφύγων που βρίσκονται στην Ελλάδα. By granting the right to education to refugee children, what the Greek government, the Greek population are doing is actually giving those children the right to a future, a right to move on from the terrible situations and experiences they've been through. Over the last few months, if not years. Και αυτό που κάνει η ελληνική κυβέρνηση δίνοντας στα παιδιά το δικαίωμα στην εκπαίδευση είναι να τους δώσει ένα δικαίωμα σε ένα καινούριο μέλλον. Ένα μέλλον διαφορετικό από τις άσχημες εμπειρίες που έχουν βιώσει τους τελευταίους μήνες. Alongside other humanitarian agencies, the UNHCR, the IOM, Save the Children, and other actors, we've been in close consultation with a number of the ministries in order to see how we humanitarians could support the Greek government approach to integrate refugee children in your schools. Μαζί λοιπόν σε συνδυασμό με άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις και τα ελληνικά υπουργεία θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε να στηρίξουμε την ελληνική κυβέρνηση ώστε να ενταχθούν τα παιδιά των προσφύγων στο εκπαιδευτικό σύστημα. As far as UNICEF is concerned, we've looked at supporting the Ministry of Health and the vaccination campaigns to ensure all refugee children are vaccinated before they integrate Greek schools. Όσον αφορά το δικό μας ρόλο, το ρόλο της UNICEF, είμαστε σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας ώστε να βεβαιωθούμε πως όλα τα παιδιά των προσφύγων έχουν λάβει τους απαραίτητους εμβολιασμούς πριν να ξεκινήσει η καινούργια σχολική χρονιά. And we are also keen to work closely with the Ministry of Education to see how, on the one hand, we could support this effort to integrate refugee children in schools through supplies, through the recruitment of cultural mediators, but also to support informal education in the sites, as we know that it is not overnight all children will be able to integrate Greek schools. Και όσον αφορά τη συνεργασία μας με το Υπουργείο Παιδείας, θέλουμε από τη μία να στηρίξουμε με ό,τι μπορούμε, ό,τι μέσα μπορούμε τα παιδιά τα οποία θα πάνε στο σχολείο, αλλά και τα παιδιά που θα ακολουθήσουν το δρόμο της μη επίσημης εκπαίδευσης, γιατί γνωρίζουμε ότι δεν μπορεί αλλαγή να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. We are therefore keen to continue this collaboration, to look at how we could support those efforts to mobilize Greek communities, Greek parents,
The UNICEF National Committee has been historically involved in promoting children's rights in schools within Greek communities. We are keen to look at how that can be put to use to support the government strategy with regard to integration. Θέλουμε λοιπόν να δούμε πώς γίνεται αυτή η συνεργασία να συνεχιστεί με σκοπό να καταφέρουμε να στηρίξουμε και τα παιδιά των προσφύγων αλλά και την ελληνική κοινωνία η οποία θα τα δεχτεί. Ιστορικά γνωρίζετε ότι η UNICEF πάντα στηρίζει τα δικαιώματα των παιδιών, οπότε θα συνεχίσουμε τη συνεργασία με τα Υπουργεία για αυτό. And I conclude by reminding ourselves that anyone walking through those sites, those refugee sites, and engaging with those children will realize how key it is for those children from their families to access those education opportunities, whether they are meant to stay here in Greece or move on to other country and build a better future for themselves. Και κλείνοντας, θέλω να σας θυμίσω πως κάθε φορά που περνάτε έξω από ένα τέτοιο κέντρο φιλοξενίας πρέπει να σκέφτεστε ότι η εκπαίδευση είναι το μέσο το οποίο θα βοηθήσει τα παιδιά αλλά και τους γονείς τους, είτε μείνουν εδώ σε αυτή τη χώρα είτε προχωρήσουν σε κάποια άλλη, να σχεδιάσουν το μέλλον τους. Thank you. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Μήπως μία από τις δύο πανεπιστημιακούς θα ήθελε να μιλήσει και... η κυρία Βεντούρα. Ελάτε. Και μετά ο κ. Γουζέλης θα κάνει το κλείσιμο. Ελάτε. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα μόνο να αναφερθώ με δύο λόγια στην Επιστημονική Επιτροπή που συγκρότησε το Υπουργείο Παιδείας το Μάρτιο, που αποτελείται από 30 περίπου πανεπιστημιακούς όλων των ειδικοτήτων, δηλαδή ήταν γλωσσολόγοι, παιδαγωγοί, συγγνώμη, ψυχολόγοι, ανθρωπολόγοι, ιστορικοί, κοινωνιολόγοι κτλ., που εξέτασαν σφαιρικά το ζήτημα της εκπαίδευσης των παιδιών των προσφύγων. Να σας πω ότι όλοι εργάστηκαν εθελοντικά και χωρίς καμία απολύτως αμοιβή, και ότι καταλήξαμε σε ένα σχέδιο το οποίο πιστεύουμε ότι μπορεί να λειτουργήσει πολλαπλώς, με την έννοια ότι είναι ένα ευέλικτο σχέδιο που μπορεί να προσαρμοστεί στις διαφορετικές ανάγκες διαφορετικών κατηγοριών παιδιών προσφύγων, γιατί όπως ξέρετε είναι άλλα παιδιά που ζουν σε κέντρα υποδοχής, είναι άλλα παιδιά που ζουν σε διαμερίσματα, είναι τα ασυνόδευτα, είναι οι ηλικίες που είναι διαφορετικές, οι γλώσσες που είναι διαφορετικές και κυρίως το σχέδιο ζωής των γονέων και των ίδιων των παιδιών που διαφέρει. Άλλα θέλουν να πάνε σε άλλη χώρα, άλλοι θα μπορέσουν και άλλοι δεν θα μπορέσουν κτλ. Κτλ. Θέλουμε λοιπόν ένα σχέδιο το οποίο να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις ποικίλες ανάγκες και σε αυτές τις ποικίλες κατηγορίες παιδιών, έτσι ώστε να έχουν όλα τα παιδιά την πρόσβαση σε αυτό το δικαίωμα που είναι το δικαίωμα της εκπαίδευσης. Αυτά ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς. Κυρία Ανδρούς, θέλετε κάτι να πείτε κι εσείς? Όχι. Όχι. Ωραία. Ο κύριος Κουζέλης, πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ΙΕΠ. Κύριε Υπουργέ, μία σημείωση μόνο. Να πω ότι έχει μεγάλη σημασία να έχουμε υπόψη μας ότι πρόκειται για μια μεταβατική διαδικασία, άρα και το πρόγραμμα είναι μεταβατικό, και να πω σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Παιδείας και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ότι σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα με πάρα πολύ συστηματική και επίπονη δουλειά νομίζω έχουμε εξασφαλίσει τους τρεις βασικούς όρους που είναι το πρόγραμμα σπουδών για όλες αυτές τις τάξεις και τις δύο βαθμίδες και το νηπιαγωγείο. Έχουμε εξασφαλίσει το εκπαιδευτικό υλικό. Ευτυχώς από αυτή την άποψη ήμασταν τυχεροί, γιατί έχουμε στη χώρα πολύ μεγάλη προηγούμενη εμπειρία στην εκπαίδευση συγκεκριμένων μειονοτικών ομάδων και ομάδων αλλοδαπών ή προσφύγων, συγγνώμη, μεταναστών. Αξιοποιήσαμε λοιπόν όλο αυτό το υλικό αφού το επανελέγξαμε και το πιστοποιήσαμε μέσω του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Και τρίτο, έχουμε εξασφαλίσει ένα συστηματικό πρόγραμμα επιμόρφωσης, φυσικά ταχύτατα, των εκπαιδευτικών που θα αναλάβουν αυτή τη δουλειά.
Σε ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Θέλει να πει μήπως κάτι ο κύριος... Θέλετε να πείτε κάτι εσείς, κύριε Βασκόζο? Όχι, όχι, εσείς αν μου θέλετε. Αλλά θέλετε, ωραία. Άντε να πούμε ότι το πρόγραμμα επιμόρφωσης ξεκινάει την Παρασκευή. Ο κύριος Βασκόζος είναι Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας. Καλησπέρα σας. Εμείς αυτό που θέλουμε να πούμε ότι στεκόμαστε απολύτως υποστηρικτικά στο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, για το οποίο καμαρώνουμε, επιτρέψτε μας να καμαρώνουμε και εμείς στο Υπουργείο Υγείας, διασφαλίζοντας αυτό που έχουμε σαν αρχή από την, από την έναρξη του προσφυγικού ζητήματος. Ότι η διασφάλιση της υγείας των προσφύγων και των μεταναστών, άρα και των παιδιών τους, είναι ο πιο ασφαλής τρόπος για να διασφαλίσουμε τη δημόσια υγεία στη χώρα μας. Αυτό το πιστεύουμε και αυτό έχει γίνει, το ξέρουν και οι συνομιλητές μας από το εξωτερικό, έχει γίνει και πιστεύω πια και των διεθνών οργανισμών στους οποίους απευθυνόμαστε όλο αυτό το καιρό και τους οποίους ευχαριστούμε για τη συνεργασία. Η τελευταία κουβέντα που θέλω να πω, απολύτως υποστηρικτικά στο εγχείρημα, είναι ότι αυτό το δείγμα διατομεακής συνεργασίας οδηγεί στο να έχουμε απόλυτα εξασφαλίσει σε συνεργασία και με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας ότι το πρόγραμμα θα πηγαίνει σύμφωνα με την πλήρη κάλυψη των παιδιών την εμβολιαστική. Και η τελευταία κουβέντα είναι ένα μήνυμα προς τους Έλληνες γονείς ότι το βασικό πρόβλημα είναι τα παιδιά μας να είναι εμβολιασμένα. Αν παραμείνει το ποσοστό στο 90-95% των παιδιών του ελληνικού πληθυσμού, κανένας δεν έχει να φοβάται τίποτα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Βασκόζο. Να τονίσω ότι τη Δευτέρα που μας έρχεται, στις 2 το μεσημέρι, θα χτυπήσει ένα άλλο κουδούνι σε αρκετά σχολεία. Θα είναι το κουδούνι για τα προσφυγόπουλα. 2 με 6 θα είναι το ωράριο. Θα πάρουν την τσάντα τους με τα τετράδια, τα βιβλία, τα μολύβια. Θα τα μεταφέρουν τα λεωφορεία με τη βοήθεια του ΔΟΜ από τα μέρη που κάθονται, από τα κέντρα φιλοξενίας, στα γειτονικά σχολεία. Και στην αρχή τη Δευτέρα θα έχουμε μεταφορά από 2 κέντρα φιλοξενίας στην Αττική, 2 στη Θεσσαλονίκη, 1 στην Ήπειρο και 1 στην Εύβοια. Θα πυκνώσει ο αριθμός αυτός ακολουθώντας την εμβολιαστική κάλυψη, όπως είπε και ο κύριος Μπασκόζος. Επίσης, μέσα στις δομές, όπως είπε ο κύριος Παντής, θα λειτουργήσουν χώροι δημιουργικής απασχόλησης και προσχολικής ηλικίας δομές. Η επιλογή καταλαβαίνετε γιατί γίνεται, γιατί το παιδί σε αυτή την ηλικία 3, 4, 5 δεν φεύγει από τη μάνα του, από κοντά από τη μάνα του εύκολα. Ούτε η μάνα του το αφήνει να φύγει εύκολα από κοντά της. Άρα εκεί τα παιδάκια θα έχουν τη δυνατότητα μιας δημιουργικής απασχόλησης. Και βεβαίως το τονίζουμε ξανά, αυτό είναι ένα μεταβατικό στάδιο, όπως είπε και ο πρόεδρος του ΕΕΠ, ο κ. Κουζέλης, ένα μεταβατικό πρόγραμμα προκειμένου να ενταχθούν τα παιδιά του χρόνου ή και νωρίτερα, αναλόγως την εξέλιξη του προγράμματος αυτού, στις τάξεις μαζί με τα Ελληνάκια. Και είναι και ένα ευέλικτο πρόγραμμα, όπως είπε η κυρία Βεντούρα, με την έννοια ότι όλες οι σημερινές πραγματικότητες παραμονής προσφύγων στη χώρα μας, είτε είναι στα κέντρα φιλοξενίας, είτε είναι σε δομές αλληλέγγυων, είτε είναι σε διαμερίσματα, θα μπορούν να εξυπηρετηθούν από αυτόν τον προγραμματισμό. Να σε ευχαριστήσουμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ερώτηση. Είμαστε νομίζω... Ναι, κύριε Σαφαρά, πέστε μας. Κύριε Υπουργέ, πόσα βιβλία θα τυπωθούν, πόσα αντίτυπα, τι θα πάρουν τη Δευτέρα τα παιδιά, θα πάρουν την τσάντα τους και 5 τετράδια. Επίσης, αν θα υπάρξει ειδικό ποσοστό θέσεων για αυτά τα παιδιά για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΗ, όπως άλλες κατηγορίες εδώ στην Ελλάδα. Κύριε Σιακαβάνα, θα πάρουν τσάντα με τα αναγκαία βιβλία για να ξεκινήσουν. Δεν θα είναι όλα. Θα είναι όμως τα πρώτα βασικά βιβλία, τη γλώσσα.
θα έχουν τετράδια πόσα μέσα και μολύβια. Πόσα βιβλία. 10 διαφορετικοί. Θα... 10. Είναι 10 διαφορετικοί τίτλοι για διαφορετικά παιδιά, διαφορετικές ηλικίες. Και πόσα αντίτυπα. 25.000 για να έχουμε τη δυνατότητα. Προβλέπουμε κιόλας. Έτσι δεν είναι αυτός ο αριθμός σήμερα. Έτσι. Και επαναλαμβάνω, οι 10 διαφορετικοί τίτλοι αφορούν όχι παιδιά μιας ηλικίας, αλλά πολλών τάξεων παιδιά. Τώρα για τα πανεπιστήμια τι θα γίνει, να είναι καλά τα παιδιά, να είναι καλά, καλά και η χώρα μας και θα βρούμε τρόπο. Για όσους όμως είναι ήδη σε ηλικία για να μπουν στα πανεπιστήμια, έχει ενεργοποιηθεί το Υπουργείο Παιδείας, η κυρία Αγωστοπούλου έχει ήδη αρχίσει τις συνεννοήσεις, προκειμένου να υπάρξει ένα καθεστώς διευκόλυνσης για την σταδιακή εγγραφή των υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι μικρός, πολύ μικρός ο αριθμός αυτή τη στιγμή και έχουν οι άνθρωποι αυτό άλλα στο μυαλό τώρα, θα γίνει τώρα ή του χρόνου. Προσπαθούμε να γίνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Έχει μερικές νομικές και άλλες προϋποθέσεις. Αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση να κάνουμε... Όχι. Πέστε. Το όνομά σας από πού είστε. Στα Σινοπούλου λέγομαι από τον Αντένα είμαι. Παρότι σέβομαι πλήρως το συγκεκριμένο θέμα, οφείλω να σας πάω στο άλλο φλέγον θέμα του Υπουργείου. Ποιο φλέγον. Θα θέλαμε να μάθουμε εάν τελικώς θα συμμετάσχετε απόψε στη σύσκεψη που υπάρχει, στη συνάντηση που υπάρχει ανάμεσα στον Πρωθυπουργό της χώρας και τον Αρχιεπίσκοπο, εάν έχετε προσκληθεί ή όχι. Θα θέλαμε να μείνουμε στη σημερινή μας συνέντευξη τύπου, στο θέμα το οποίο είναι κυρίαρχο και σημαντικό, να μην επεκταθούμε σε άλλα ζητήματα. Η ερώτηση που κάνατε είναι προφανώς ενημερωτικού χαρακτήρα. Θα το δείτε σε λίγο. Εγώ πάντως θα φύγω σε λίγο από εδώ. Εντάξει. Ευχαριστώ. Υπάρχει. Ναι, το όνομά σας και το... Ναι, κυρία Αγγελίδη. Ναι, ακούγεσαι. Να θέλει μικρόφωνο. Από την εφημερίδα των συντακτών, Δημήτρης Αγγελίδης λέγομαι. Ήθελα να ρωτήσω αν έχουμε εικόνα ή αν το έχετε πει και δεν το έχω καταλάβει. Συγγνώμη, αλλά ο κάθε μαθητής πόσες ώρες θα απασχολείται, θα είναι, θα κάνει, θα βρίσκεται στο πρόγραμμα εβδομαδιαίως, σε ποια από βάση. Από τις 2 έως τις 6, ο καθένας, 5 κάθε μέρα. Κάθε μέρα ο καθένας είναι δηλαδή το πρόγραμμα. Ωραία. Αν στο τέλος θα υπάρξει ένα σύστημα κάπως σαν πιστοποίηση, ώστε να είναι πολύ νωρίς, είναι ακόμη το στάδιο. Για να περάσει στην επόμενη φάση, ας πούμε, για να πούμε ότι έχει πάρει κάτι από αυτό. Κοιτάξτε, και είναι έτοιμο να περάσει στην τάξη. Μιλάμε τώρα για μια πολύ βασική εκπαίδευση. Θα υπάρξει ένα σύστημα πιστοποίηση, αλλά όλα αυτά το ΙΕΠ θα τα δει και είναι σχετικά, όπως ξέρετε. Ωραία. Και ένα τελευταίο ερώτημα, αν μου επιτρέπετε. Στα παιδιά που έχουν έρθει στην Ελλάδα μετά τις 20 Μαρτίου, οπότε η διακήρυξη Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας έχει θέσει άλλα δεδομένα, όπως έχουμε δει, εντάσσονται σε διαφορετικές διαδικασίες, όπως έχουμε δει, σε άλλα ζητήματα. Αν και σε αυτό το ζήτημα θα αντιμετωπιστούν διαφορετικά, εάν είναι έτοιμα από Δευτέρα και αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο ίδιο πρόγραμμα. Στα παιδιά που βρίσκονται στα νησιά, δηλαδή, αυτή τη στιγμή. Όσα παιδιά βρίσκονται στη χώρα μας, υφιονδήποτε καθεστώς, είτε με καθεστώς ετούντος άσυλο, οι γονείς τους, είτε όχι. Είμαστε υποχρεωμένοι να τα περιθάλψουμε και να τους δώσουμε στοιχειώδη ικανοποίηση για το δικαίωμα στη μόρφωση. Αυτό είναι σαφές. Είναι ηθική και νομική υποχρέωση της χώρας. Οποιοδήποτε παιδί στη χώρα μας πρέπει να έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ότι τη Δευτέρα και για τα παιδιά που βρίσκονται στα νησιά και ίσως υπάρχονται σε διαφορετικό καθεστώς από αυτά στην ενδοχώρα θα πάνε και αυτά. Το χρονοδιάγραμμα είναι σταδιακό, όπως δεν είναι όλη τη Δευτέρα. Συμπεριλαμβάνει όλα τα κέντρα φιλοξενίας με τα γειτονικά σχολεία. Παρακαλώ. Γεια σας. Οικονομίδη από τον Ελεύθερο Τύπο. Θέλω να ρωτήσω στην πρώτη φάση που ξεκινάει τη Δευτέρα, για πόσα παιδιά μιλάμε και επίσης μας αναφέρετε τα κέντρα φιλοξενίας, αλλά δεν μας αναφέρετε πόσα σχολεία σε πόσα σχολεία θα πάνε αυτά τα παιδιά. Είναι, αν θυμάμαι καλά, λιγότερο από 20 σχολεία. Mm-hmm. Περίπου 20 σχολεία και ο αριθμός των παιδιών πρέπει να είναι περίπου 1.500. Καταναλωμένα σε τάξη. Και μια δεύτερη, θέλω να ρωτήσω πότε θεωρείτε ότι θα έχει ολοκληρωθεί ώστε να πάει ο μεγαλύτερος αριθμός, το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός των παιδιών. Πιστεύω σίγουρα μέσα στον Οκτώβριο. Μέχρι τέλειο Οκτώβριο. Ναι. Γιατί υπάρχουν, το ρωτάω αυτό, γιατί υπάρχουν προγράμματα, ας πούμε, τα οποία, εμβολιασμού, τα οποία ολοκληρώνονται στο τέλος Οκτώβρη. Ναι. Θα γίνει παράλληλα όλο αυτό.
Μόλις ολοκληρωθούν θα πάνε και τα παιδιά αυτά. Ακολουθούμε το πρόγραμμα της εμβολιακής κάλυψης. Κύριε Υπουργέ, θα μου επιτρέψετε να επανέλθω. Άρης Λάμπος από Star Channel. Θα μου επιτρέψετε να επανέλθω στο θέμα που ερωτήθηκε προηγουμένως. Έχει ζητήσει η ιεραρχία την αναστολή της τροπολογίας για τα θρησκευτικά. Σκοπεύετε να το κάνετε? Μα είναι δυνατόν να συζητάμε ζητήματα εκτός ημερήσιας διάταξης σήμερα? Δεν δίνω γενική πολιτική συνέντευξη. Δίνω αποκλειστικά για το θέμα των προσφύγων. Παρακαλώ. Καλλιέρη από Ριζοσπάστη. Ήθελα να ρωτήσω. Το όνομά σας, συγγνώμη, και δεν ήταν. Καλλιέρη Μαρίνα από Ριζοσπάστη. Θέλω να ρωτήσω δύο διευκρινιστικά. Το πρόγραμμα στις δομές υποδοχής προσφύγων θα ακολουθήσει το πρόγραμμα του σχολείου, δηλαδή θα τελειώσει τον Ιούνιο? Και ένα δεύτερο, αναφέρεστε στα παιδιά που δεν ζουν σε οργανωμένα κέντρα φιλοξενίας και αναφέρεται ότι θα μπορούν να φοιτήσουν σε νηπιαγωγεία ή τάξεις υποδοχής που θα λειτουργήσουν σε κοντινά σχολεία. Αυτά θα είναι εκτός ΔΙΕΠ, δηλαδή σε σχολεία που βρίσκονται κοντά στο χώρο που διαμένουν, μέσα στις τάξεις πρωινές? Βεβαίως, σωστά το λέτε. Αν έχουμε παιδιά που φιλοξενούνται σε διαμερίσματα με το πρόγραμμα που έχουμε ως πολιτεία με τις διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις, ή αν είναι παιδιά που φιλοξενούνται σε δομές αλληλέγγυων, σε συνεννόηση με τις εκπαιδευτικές αρχές, όχι πηγαίνουν όπου να είναι, θα υπάρχουν, υπάρχουν τάξεις υποδοχής που θα ενταχθούν τα παιδιά. Κάποιος άλλος, συγγνώμη, παρακαλώ. Μούσιος από το Sky. Να ρωτήσω κάτι σχετικά με το λοήμερο σχολείο, γιατί έχουμε τέτοια ερωτήματα. Θα συμπίπτει χρονικό διάστημα το οποίο ίσως να βρίσκονται κάποια παιδιά διαφορετικής ηλικίας, αυτός είναι ο προβληματισμός που μας μεταφέρουν κάποιοι γονείς, να προαυλίζονται μαζί με παιδιά που μπορεί να είναι μεγαλύτερα? Υπάρχει κάποια τέτοια πρόβλεψη ή πώς θα σχεδιαστεί από Δευτέρα για να ξέρει και ο κόσμος τι θα συμβεί? Το λοήμερο σχολείο τελειώνει 1:15 κάθε μέρα. Τα παιδιά πηγαίνουν 2 η ώρα στα σχολεία. Α, δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο που αναφέρατε. Αλλά όμως και αν υπήρχε, αν συμπίπταν τα παιδιά στο προάβλιο, τι πρόβλημα θα υπήρχε? Δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Μα παιδιά δημοτικού είναι. Είναι παιδιά δημοτικού και εδώ και εκεί. Δεν είναι παιδιά γυμνασίου, είναι κατά τάξη χωρισμένα. Βεβαίως. Κατά ηλικίες είναι, δεν είναι. Να ευχαριστήσουμε και τις υπηρεσίες του Υπουργείου και τους ανθρώπους του Υπουργείου και την ομάδα που έχουμε για την εκπαίδευση των προσφύγων, που όλο αυτό τον καιρό, περίπου 4 μήνες, 5, έχει κάνει απίστευτα πράγματα για να φτάσουμε εδώ. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω, πέρα από τις, βεβαίως είναι αυτονόητο, τις προσπάθειες των υπηρεσιών, της κυβέρνησης κλπ, τη συνδρομή από τις οργανώσεις της διεθνής που είναι και σήμερα μαζί μας. Είναι μια εικόνα, θα έλεγα, ένας της καλής παγκοσμιοποίησης, γιατί δυστυχώς οι κακές εικόνες της παγκοσμιοποίησης κάθε μέρα βομβαρδίζουν μέσω των τηλεοράσεων τα σπίτια μας. Να χαιρετήσω λοιπόν αυτήν την εμφάνιση οργανώσεων, είτε διεθνών είτε μη κυβερνητικών οργανώσεων, που συνιστούν την καλή πλευρά της παγκοσμιοποίησης, δηλαδή της διεκδίκησης των δικαιωμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Ευχαριστώ. Μπορώ να κάνω μια τελευταία ερώτηση? Αφορά όμως γενικότερα το προσφυγικό, και θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Χαρίτση σχετικά με το θέμα που έχει φτάσει και στη Βουλή μέσω ερώτησης για το κονδύλι 5 εκατομμυρίων ευρώ από την ειδική διαχειριστική αρχή για τη μεταφορά των προσφύγων. Έχουμε στη Βουλή. Αφορά. Την ερώτηση η οποία έχει καταθέσει, θα απαντήσουμε στη Βουλή. Εντάξει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Gracias.
καρδιά μου.